Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλωνίσου Βορείων Σποράδων καλύπτει έκταση περίπου 2.260 τετραγωνικών χιλιόμετρων, βρίσκεται βόρεια ανατολικά της Εύβοιας και ανατολικά του Κηλίου. Εκτός από τη θαλάσσια περιοχή, το πάρκο περιλαμβάνει την Ίσο Αλώνισο, 6 μικρότερα νησιά, Περιστέρα, Κυραπαναγιά, Ψαθούρα, Πιπέρι, Σκάντζουρα και Γιούρα, καθώς και 22 βραχονησίδες. Στο πάρκο υπάρχει ένας μοναδικός συνδυασμός χερσαίων και θαλάσσιων μεσογειακών βιοτόπων με εκατοντάδες είδη φυτών και ζώων, αλλά και σημαντικά αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία. Το πάρκο, που είναι το πρώτο θεσμοθετημένο θαλάσσιο πάρκο στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, ιδρύθηκε το 1992, ενώ το 2003 δημιουργήθηκε ο φορέας διαχείρισης του θαλάσσιου πάρκου, ο οποίος καθίσταται υπεύθυνος για την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, το οποίο διακρίνεται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και παιδαγωγική του αξία. Το πάρκο ιδρύθηκε για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής διαμέσου της ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων και της ανάπτυξης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που είναι συμβατές με την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Ιδρύθηκε για την αποτελεσματική προστασία ενός από τους σημαντικότερους πληθυσμούς της Μεσογειακής Φώκιας, είδους που απειλείται με εξαφάνιση, καθώς και άλλων σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας που ζουν στην περιοχή. Το πάρκο ιδρύθηκε για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, του τοπίου και των ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Η βασική φιλοσοφία οργάνωσης των ρυθμιστικών μέτρων του πάρκου συνίσταται στον χωρισμό του σε δύο κύριες ζώνες προστασίας, Α και Β. Το κυνήγι, η χρήση φωτιάς και η ελεύθερη κατασκήνωση δεν επιτρέπονται σε όλη την περιοχή του πάρκου, ενώ υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για την ερεσιτεχνική αλία. Στις περιοχές που επιτρέπεται η πρόσβαση στα σκάφη αναψυχής και στα επαγγελματικά τουριστικά σκάφη, επιτρέπεται η αγκυροβολία, η κολύμβηση, η ελεύθερη κατάδυση, η παρατήρηση της πανίδας και χλωρίδας, η φωτογράφηση και η βιντεοσκόπηση και η επίσκεψη σε πολιτιστικά μνημεία. Επίσης, επιτρέπεται και η διανυκτέρευση εντός των σκαφών σε συγκεκριμένες περιοχές. Στη ζώνη Α, αυστηρής προστασίας, ισχύουν ιδιαίτερες ρυθμίσεις σε επιμέρους περιοχές ανάλογα με την κρισιμότητα, τη μοναδικότητα και την φυσικότητά τους. Στη ζώνη Β περιλαμβάνονται οι κατοικημένες περιοχές στις οποίες ισχύει χαμηλότερος βαθμός προστασίας. Στη ζώνη Β δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ρυθμίσεις για τον επισκέπτη, με εξαίρεση την απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης και της χρήσης φωτιάς και σε ορισμένες περιοχές τη ρύθμιση της ταχύτητας των σκαφών. Επίσης υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για την ερασιτεχνική αλία. Μετά από μια περίοδο εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης, ο πληθυσμός της Αλωνίσου παρουσιάζει τις τελευταίες δεκαετίες μικρή αλλά σταθερή άνοδο, χωρίς όμως να ξεπερνά τους 3.000 μόνιμους κατοίκους. Οι κύριες ασχολίες των κατοίκων είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλία, ενώ ο τουρισμός παρουσιάζει άνθηση τα τελευταία χρόνια. Η ίδρυση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλωνίσου Βορείων Σποράδων αναμένεται να συνεισφέρει στην αηφόρο ανάπτυξη της περιοχής, προσφέροντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης με παράλληλη υποστήριξη των παραδοσιακών επαγγελμάτων. Η περιοχή παρουσιάζει εκπαιδευτικό, λαογραφικό, ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Στα νησιά υπάρχουν ευρήματα και μνημεία των προϊστορικών, κλασικών και βυζαντινών χρόνων, ναυάγια πλοίων, μοναστήρια, εκκλησίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παραδοσιακοί γάμοι και τα τοπικά παραδοσιακά φαγητά και γλυκίσματα.
Τα νησιά καλύπτονται από μεσογειακά δάση κονοφόρων, όπως ο Πεύκος, μαγκή αυλάστηση με θάμνους, όπως η Κουμαριά, το Σχήνο και το Πουρνάρι, συχνά σε μορφή δενδρόδη. Ακόμη συναντούμε αϊθαλή, όπως το Κρητικό Σφενδάμι, η Αγριελιά και το Θαμνοκυπάρισο. Συνηθισμένα είναι ακόμη τα φρύγανα, οι πόες και τα αγριολούλουδα σε μεγάλη ποικιλία ειδών και με αρκετά ενδυμικά φυτά, όπως το κρινάκι της θάλασσας. Τα υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδονίας, τα οποία είναι η σημαντικότερη πηγή ζωής και οξυγόνου για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, είναι εκτεταμένα και διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. Η περιοχή του πάρκου είναι ένας σημαντικός βιότοπος για πολλά είδη ψαριών, περίπου 300, πτηνών, περισσότερα από 80 είδη, ερπετών και επίσης θηλαστικών. Η μεσογειακή φώκια, το κόκκινο κοράλι, ο μαυροπετρίτης, ο αιγαιόγλαρος, ο θαλασσοκόρακας και το αγριοκάτσικο των Γιούρων είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά σπάνια είδη που απαντούνται στην περιοχή. Επίσης, μεγάλη ποικιλομορφία παρουσιάζει η υποβρύχια πανίδα με πολλά δενθικά και πελαγικά είδη. Δελφίνια καθώς και μερικά είδη φαλαινών απαντώνται στην περιοχή. Τα πιο συνηθισμένα είδη δελφινιών και φαλαινών είναι το κοινό δελφίνι, το ζωνοδέλφινο, το ρινοδέλφινο, η φάλαινα οφισιτήρας. Ο φορέας διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλωνίσου Βορείων Σποράδων είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του θαλάσσιου πάρκου και την καθημερινή λειτουργία του. Η αποτελεσματική προστασία του πάρκου αποτελεί πρόκληση για τον φορέα. Η επιτήρηση και φύλαξη μιας τόσο μεγάλης περιοχής απαιτεί υπεύθυνη και συστηματική προσέγγιση. Το σκάφος επιτήρησης περιπολεί όλη την περιοχή του πάρκου σε καθημερινή βάση, καταγράφοντας την κατάσταση του περιβάλλοντος και ελέγχοντας τις δραστηριότητες στην περιοχή. Το καθημερινό πρόγραμμα λειτουργίας του φορέα διαχείρισης στοχεύει επίσης στην περιβαλλοντική ενημέρωση ευαισθητοποίηση του κοινού, προσφέροντας συγκεκριμένες πληροφορίες ανάλογα με τις ανάγκες των διαφορετικών χρηστών του πάρκου. Το προσωπικό του πάρκου παρέχει πληροφορίες σε απλούς επισκέπτες, σε σχολεία, επαγγελματίες που έχουν ανάγκη ενημέρωσης για την καθημερινή λειτουργία του πάρκου, τα ισχύοντα ρυθμιστικά μέτρα, το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον και τους στόχους ίδρυσής του. Είναι ανοιχτό στον κόσμο, μπορεί να πάει, μπορεί να κολυμπήσει, μπορεί να κάνει όλα αυτά που προηγουμένως. Το ερευνητικό πρόγραμμα παρακολούθησης της κατάστασης του περιβάλλοντος στοχεύει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαχειριστικών μέτρων που εφαρμόζονται και στην ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των φυσικών παραμέτρων του οικοσυστήματος του πάρκου. Στο δύσκολο έργο του φορέα διαχείρισης να προστατεύσει και να διαχειριστεί αποτελεσματικά αυτό το μοναδικής βιολογικής και πολιτιστικής αξίας οικοσύστημα, συμβάλλουν άτομα ευαισθητοποιημένα στην προστασία του περιβάλλοντος, προσφέροντας εθελοντική εργασία. Οι περισσότεροι επισκέπτες έρχονται στην Αλώνισο για να χαρούν τη θάλασσα, το νησί, τη φιλοξενία των κατοίκων και τη φύση. Όταν βρισκόμαστε σε μια προστατευόμενη περιοχή, πρέπει να σεβόμαστε διπλά τη φύση και να φερόμαστε διακριτικά και με προσοχή όχι μόνο προς κάθε μορφή ζωής, αλλά και στα βιωτικά στοιχεία του οικοσυστήματος. Ο χαρακτηρισμός της περιοχής ως θαλάσσιο πάρκο δεν στοχεύει σε αποκλεισμό και περιορισμό της οικονομικής της ανάπτυξης, ούτε στην απαγόρευση της οποιασδήποτε ανθρώπινης δραστηριότητας σε όλη την έκταση του πάρκου και στη δημιουργία ενός κλειστού χώρου. Αντίθετα, η ύπαρξη του θαλάσσιου πάρκου αποτελεί το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής και μόνο αν αυτό γίνει αντιληπτό από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θα γίνει εφικτή η προστασία και ανάδειξη του φυσικού κάλους της περιοχής με την ταυτόχρονη βιώσιμη ανάπτυξή της.